ποια είναι αυτά τα ανυπέρβλητα εμπόδια για να τελειώσει η συμφωνία. Γιατί καθυστερούμε αυτούς τους δύο μήνες. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και επίσης να μας πείτε αυτό που σας ρώτησα και λίγο πριν. Έχουμε καταθέσει εμείς ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που να μπορεί να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα. Γιατί κατηγορούν την κυβέρνησή σας ότι δεν έχει δώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι και αυτό, αν θέλετε, στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Διότι εμείς τηρούμε τους όρους της αχεμήθειας, δεν διαραίουμε, δεν δίνουμε ψευδείς πληροφορίες. Βλέπουμε όμως διαρκώς μια νέα μονταζιέρα διαρροής ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τις τάσεις της ελληνικής πλευράς, σε σχέση με τις αδυναμίες της ελληνικής πλευράς. Καταρχάς, εγώ δεν θέλω να κρύψω αδυναμίες που υπάρχουν, έτσι. Είναι αυτονόητο. Όπως μια νέα κυβέρνηση, η οποία δεν είχε εμπειρία για κυβέρνηση. Σχέδιο είχε. Και η οποία βρέθηκε στην πιο κρίσιμη στιγμή να διαχειρίζεται ένα σχέδιο υπέρβασης και εξόδου από την κρίση, που εκ των προτέρων εμπεριέχει, θα εμπεριέχει ούτως ή άλλως, εφόσον είναι σχέδιο συμβιβασμού, υποχωρήσεις από τις αρχικές μας επεξεργασίες. Κύριε Πρόεδρε, εμείς προεκλογικά σας ρωτούσαμε συνεχώς αν έχετε θέλω να plan B. Στο ερώτημά σας. Μήπως κάναμε λάθος, μήπως έπρεπε να σας ρωτάμε αν υπάρχει plan A. Είστε υπάρχει plan A. Νικολάου. Αυτό είναι το ερώτημα. Και θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως ως προς αυτό. Θέλω λοιπόν πρώτα να απαντήσω στο ερώτημά σας, τι είναι αυτά τα οποία δεν μπορείτε να δεχτείτε. Με βάση τη λαϊκή εντολή. Γιατί, για παράδειγμα, ακούω από τον κύριο Στρατούλη ότι ζητούνται μειώσεις συντάξεων, αλλά ακούω από στελέχη της αντιπολίτευσης στη Βουλή ότι αυτό είναι ψέμα. Ότι δεν ζητούνται μειώσεις συντάξεων. Και έχουμε μπερδευτεί. Και εγώ έχω μπερδευτεί. Κύριε Χατζηνικολάου. Σας ζητούν μειώσεις μισθών και συντάξεων. Εδώ μπροστά μου έχω το mail Χαρδούβελη. Θέλετε να σας θυμίσω. Θα σας θυμίσω ότι το αποκάλυψε η εφημερίδα μου. Το mail αυτό λοιπόν, που προέβλεπε την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που στην πραγματικότητα σημαίνει περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από 10 έως 90%, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ενδεχομένως και κατάργηση του ΕΚΑΣ, όχι ενδεχομένως, από 1η-1η-16 ενδεχομένως και νωρίτερα, αυτό το email αποτυπώνει τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες των δανειστών έτσι όπως προκύπτουν από τη λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση. Τι είναι η πέμπτη αξιολόγηση? Είναι η τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος του Μνημονίου για να κλείσει αυτό το διαβολεμένο πρόγραμμα. Από αυτήν δεν φύγαμε με την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου. Φύγαμε με Επιστρέφουμε πάλι στο mail, Χαρδούβελη. Μα κύριε Χατζηνικολάου, έχετε την αίσθηση ότι η διαπραγμάτευση γίνεται για ένα γυνάτι? Φύγαμε λοιπόν από αυτήν, δεν υπάρχει πέμπτη αξιολόγηση, δεν υπάρχει μνημόνιο. Αυτά τα οποία όμως τίθενται στο τραπέζι, διότι δεν αλλάξαν άποψη αυτοί οι οποίοι αποτελούν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουμε. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο το επισήμανα και στον πρόεδρο Γιούνκερ και στη συνάντηση με την καγκελάριο, τον πρόεδρο Ολάντ, στη συνάντηση με τους 7. Το πρόβλημα ότι είναι δύσκολο να διαπραγματεύεσαι σε διαφορετικό πλαίσιο με κάποιους που όλα τα προηγούμενα χρόνια, βρίσκοντας τις ίδιες διαπραγματεύσεις, επιβάλλοντας ένα άλλο πλαίσιο, το προηγούμενο. Έτσι θεωρούν όμως, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το μνημόνιο παιδί τους και Πρόεδρε, δεν θέλουν να το σκοτώσουν. Έτσι όμως αποδεικνύεται ότι η, όμως να σας πω τις κόκκινες γραμμές, ότι η μετονομασία της Τρόικας σε θεσμούς δεν σημαίνει τίποτε. Διότι αν μου λέτε κύριε ότι οι περίφημοι πλέον θεσμοί συμπεριφέρονται και πάλι ως Τρόικα και επαναφέρουν το mail Χαρδούβελη, τότε έχουμε να κάνουμε με την Τρόικα βαφτισμένη αλλιώς. Κύριε Χατζηνικολάου, σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, και αυτές οι νίκες στα σημεία ήταν σημαντικές νίκες, σημαντικότατες νίκες. Και ότι σταματήσαμε να, να μιλάμε για τον όρο Τρόικα, δηλαδή να διαμορφώνεται ένας νέος υπερεθνικός και εξωθεσμικός οργανισμός που δεν ελέγχεται από κανέναν. Και το γεγονός ότι δεν έχουμε πια αυτή την παρουσία και την λαιλασία των Τροϊκανών στα Υπουργεία να ανακρίνουν υπουργούς. Αυτά είναι νίκες στα σημεία, αλλά σημαντικές νίκες. Όμως εγώ πρώτος σας είπα, πάντως γιατί σήμερα θα πούμε αλήθειες. Οι συναντήσεις στο Παρίσι είχαν αρχίσει επί Σαμαρά. Θέλω να πω, στο τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν στο Παρίσι για συναντήσεις στο Παρίσι, με την Τρόικα. Κύριε Χατζηνικολάου, μιας και το βάζετε στο τραπέζι αυτό, επί Σαμαρά,
ήταν εξευτελιστικές για αιρετούς, για εκλεγμένους υπουργούς ελληνικής κυβέρνησης. Διότι έχω μαρτυρίες διπλωματών που μου λένε ότι οι υπουργοί περιμένανε επί 8 ώρες ένα σαλονάκι για να φτάσει 3 το πρωί να μπουν να εξεταστούν από κάτι τεχνοκράτες που δίνουν αναφορά μόνο στα αφεντικά τους, σε κανέναν όμως πολίτη. Δεν τους εκλέγει κανείς. Άρα όλα έχουν τη σημασία τους. Και το γεγονός ότι ακόμα και τώρα παλεύουν στη διαπραγμάτευση για να ξαναγυρίσουμε σε εκείνο το καθεστώς, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε σε αυτό, είναι σημαντικό. Εμείς όχι απλά αντιστεκόμαστε. Ζητούν να ξανάρθουν στην Αθήνα. Προφανώς και ζητούν να ξανάρθουν στην Αθήνα. Προφανώς και δεν θέλουν να. Σήμερα θα πούμε αλήθειες εδώ. Και έχω έρθει απέναντι σας και απέναντι στο κοινό και απέναντι στον ελληνικό λαό να πω αλήθειες. Διότι εγώ δεν θέλω να κρύψω τίποτα. Και δεν θέλω ούτε να ωρεοποιήσω την πραγματικότητα, ούτε όμως και να δραματοποιήσω την πραγματικότητα. Να πούμε τα πράγματα ακριβώς όσο έχουν. Σας είπα λοιπόν πριν ότι αμέσως μετά την 20η του Φλεβάρη προσπάθησαν από την άλλη πλευρά πολλοί να πάρουν πίσω τα κεκτημένα που χάσανε την 20η του Φλεβάρη. Και αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται διότι στο τραπέζι υπάρχει ακόμα το θέμα των συντάξεων. Αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται γιατί στο τραπέζι υπάρχει ακόμα το θέμα των ομαδικών απολύσεων που σε μια αγορά εργασίας η οποία έχει υποστεί τραγικές απώλειες όλα αυτά τα 5 χρόνια, διάλυση, με 26% επίσημη ανεργία και 60% για τους νέους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι προτάσεις για ηφαισιακά μέτρα. Ερώτηση. Όπως φόρος προστιθέμενης αξίας. Στο θέμα των συντάξεων, ας πούμε, εμείς αντιπροτείνουμε κάτι για τους πόρους του ασφαλιστικού συστήματος. Διότι λογικά αυτοί βλέπουν ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει πρόβλημα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. Το ότι οι συντάξεις δεν πρέπει να μειωθούν είναι κοινός τόπος, το λέμε όλοι μας, διότι ήδη έχουν μειωθεί σε τρομακτικό βαθμό και διότι το να μειωθεί ακόμα περισσότερο η αγοραστική δύναμη των πολιτών οδηγεί σε νέα ύφεση, σε μεγαλύτερη εσωτερική υποτίμηση. Αλλά κάτι πρέπει να βρούμε και να κάνουμε σε ό,τι αφορά τους πόρους. Θέλω να πω, έχουμε εμείς κάποιο σχέδιο? Τους αντιπροτείνουμε στο mail χαρδούβελοι που μας φέρνουν και μας ξαναφέρνουν στο τραπέζι κάποιες πιστικές λύσεις? Λύσεις όμως, κύριε Πρόεδρε, που να βγάζουν και αποτέλεσμα δημοσιονομικό. Γιατί αυτό που λένε είναι ότι τους στέλνουμε, λέει, εκθέσεις ιδεών οι οποίες δεν καταλήγουν σε ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Σοβαρό. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς το θέμα του ασφαλιστικού που θέσατε είναι πράγματι σοβαρό θέμα. Θα το βρείτε μπροστά σας. Το οποίο ούτως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας. Είτε και τον Ιούνιο, τρόικα, στη διαπραγμάτευση τη μεγάλη. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, πιστεύει κανείς ότι μπορεί να λύσει αυτό το θέμα στα πλαίσια μιας προσπάθειας για μια ενδιάμεση συμφωνία? Διότι αυτό ήταν ο στόχος. Να κάνουμε την ενδιάμεση συμφωνία τώρα και να πάμε τον Ιούνιο να μιλήσουμε για ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και να δούμε πώς η Ελλάδα, πρέπει να γίνει πακέτο τελικά όλη τελειώνοντας, τελειώνοντας το μνημόνιο, τελειώνοντας και βγαίνοντας οριστικά από τη λογική της λιτότητας, θα έχει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη, ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, ένα πρόγραμμα το οποίο θα της δώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και παράπλευρες απώλειες, διότι το ασφαλιστικό ήταν μια ισχυρότατη παράπλευρη απώλεια της, τόσο του κουρέματος των ασφαλιστικών ταμείων, όσο και της αύξησης ανεργίας. Διότι χάθηκαν πόροι οι οποίοι ήταν καθοριστικοί. Χάθηκαν οι φορές και χρήματα πολλά με άρα, τα ομόλογα. Δεν μπορεί κανείς να βλέπει το ασφαλιστικό μόνο μέσα από μια στενή δημοσιονομική οπτική, να βλέπει δηλαδή το ασφαλιστικό ως ποσοστό του προϋπολογισμού που πάει στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά πρέπει να το δει μέσα από μια προοπτική ανάπτυξης, μέσα από μια αναπτυξιακή προοπτική που θα δώσει τη δυνατότητα να βρούμε νέους πόρους για τα ασφαλιστικά ταμεία. Να ξαναρωτήσω, γιατί κάνουμε, εμείς λοιπόν λέμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί πάμε σε ενδιάμεση συμφωνία? Γιατί δεν γίνεται μια και καλή ο μεγάλος διάλογος, αφού ούτως ή άλλως έχουμε τη μεγάλη διαπραγμάτευση τον Ιούνιο? Γιατί δεν, να το πω έτσι απλά, γιατί να μην συμπτυχθούν αυτές οι δύο διαπραγματεύσεις και να πάμε κατευθείαν στη μεγάλη συμφωνία, ζητώντας από τους εταίρους να μας καλύψουν οικονομικά μέχρι να ολοκληρώσουν.